Κλιμανόγλου και Τσουροκτσόγλου. Μέσα στο στρατόναυο που μας έχουν ρηχμένο σαν κτίνοι, ευρίσκονται κλειδωμένα δύο πτωμάτια από τα οποία ανεδίδωτο φοβερίζει η σωσμία. Γι' αυτό και αποφεύγαμε να πλησιάσουμε προς τα εκεί. Ένας αιχμάλωτος, μια από εκείνες τις ημέρες, είχε την περιέργεια να σταθεί και να ρίξει μια ματιά από μια σχισμάδα της πόρτας. Το θέαμα που αντίκρισε τότε ήταν φοβερόν, αποτρόπιο. Το ένα δωμάτιο ήταν γεμάτο από πτώματα. Όλοι λαμβάνομεν γνώση του γεγονότος και συγκεντρωνόμεθα εκεί για να δούμε. Έσπισα κι εγώ και διακρίνω σωρό πτωμάτων. Άλλα κρανία χωρισμένα από σώματα ήσαν μαζεμένα σε μια γωνιά. Τα πτώματα ήταν σχεδόν μαύρα. Δια αποσύνθεσης θα είχε αρχίσει από ημερών. Τα χαρακτηριστικά των φανέρωναν τρόμο και αγωνία. Ποιοι να ήσαν άραγε? Πώς βρέθηκαν σφαγμένοι και ρηγμένοι εκεί? Ήσαν πολίτες ή στρατιώτες? Ποιες δυστυχισμένες μητέρες και ποιες γυναίκες, ποια παιδιά θα τους περιμένουν? Ένας τρόπος αξιωματικός βλέπω εμάς συγκεντρωμένους και πληροφορηθείς ότι υπήρχαν πτώματα, διέταξε να σπάσουμε την πόρτα για να τα σηκώσουμε. Αντιλαμβανόμενοι ότι θα μας αγκαραίψουν για αυτή τη δουλειά, φεύγουμε προς όλες τις διευθύνσεις του στρατόνους. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τους Τούρκους να συλλάβουν 10 περίπου άντρας και να τους βάλουν να μεταφέρουν τα πτώματα. Όταν έσπασαν την πόρτα, η περιέργεια με έκανε να πλησιάσω πάλι. Πιθανό να αναγνώριζα κανέναν. Πράγματι, ένας άλλοτε μεγαλοβιομήχανας στη Σμύρνη αναγνωρίζει τα πτώματα των δημιουργερόντων μας, Κλιμάνογλου και Τσουροκτσόγλου. Σαν αστραπή περνά από το νου μου η μορφή του Χρυσοστόμου, διότι είχα πληροφορηθεί από τους καθημερινούς οδηγουμένους εκεί ότι οι δημιουργέροντες αυτοί τον είχαν συνοδεύσει κατά την επίσκεψη την οποία πήγε να κάνει στον Ουρεντίν. Πόσα θα γνώριζαν αυτοί να μας πούν εάν ομιλούσαν? Στους αγκαρευθέντας δόθηκαν 4 άθλια φορεία. Οι δυστυχείς αυτοί δεν μαντήλια στη μύτη για να μην αισθάνονται την ελληνική οσμή που ανεδίδεται από τα πτώματα. Αρχίζουν τη δουλειά. Είναι θαύμα το πώς αντέχουν τα νεύρα των ισοτρομερών έργων. Πήγαιναν να σηκώσουν τα πτώματα από τα οποία απεσπώνται τα κεφάλια, τα χέρια, τα πόδια λόγω της αποσυνθέσεως. Η μεταφορά συνεχίζεται. Τα πτώματα ετάχθησαν σε κάποιο νεκροταφείο εκεί κοντά.